Στον αέρα βρίσκεται το πρόγραμμα δωρεάν διανομή τροφίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στου Τριτέκνου. Μέσα σε έναν χρόνο, οι οικογένειε που έλαβαν βοήθεια μειώθηκαν στο 1 τρίτο, ενώ φέτο παραμένει άγνωστο τι μέλη γενέστε. Με τα τρόφιμα, όλα τα χρόνια είχαμε κάποιο, μοιράζαμε κάποια τρόφιμα στι οικογένειε. Το 2013 είχαμε μια περικοπή πολύ μεγάλη λόγω των συνδοματικών κριτηρίων. Δηλαδή, ενώ είχαμε δώσει την προηγούμενη χρονιά σε 1000 οικογένειε, πέρυσι δώσαμε σε 389. Ε, Φέτο δεν έχει γίνει ακόμα καν το πρόγραμμα. Περιμένουμε. Μετά από ενημερώσει από το Υπουργείο, μα έχουν πει ότι μάλλον θα ξεκινήσει το Σεπτέμβρη, αλλά χωρί τίποτα χειροπιαστό ακόμη. Είμαστε σε αναμονή. Οι ανάγκε είναι πολύ μεγάλε. Δηλαδή, όταν φτάνουμε να έχουμε ανάγκε για τα τρόφιμα, φανταστείτε ποιε είναι οι περαιτέρω ανάγκε. Δεν μιλάμε για διασκέδαση, δεν μιλάμε για οτιδήποτε άλλο που χρειάζεται μια οικογένεια με μικρά παιδιά που είναι στα σχολεία, που είναι φροντιστήρια, που έχουν τόσες πολλές ανάγκες. Πάνω από 800.000 είναι οι τρίτεκνες οικογένειες ανά την Ελλάδα, ενώ στον ομόρε Ρεθύμνο ο Σύλλογος Τριτέκνων που ιδρύθηκε στη δίνη της οικονομικής κρίσης το 2010, Αριθμεί σχεδόν 3.000 οικογένειε μέλη. Και τελευταία βλέπουμε το τρίτο παιδί να έρχεται όλο και πιο δύσκολα. Δηλαδή, από εγώ από τι εγγραφέ που έχω στο σύλλογο και από τι γεννήσει που βλέπω, είναι όλο και πιο δύσκολο έρχεται το τρίτο παιδί στην οικογένεια. Μα το έχουν κάνει τεκμήριο μεταφορολογικά με όλα αυτά που έχουν κάνει, είναι τόσο πολύ δύσκολο που το σκέφτονται όλε οι οικογένειε. Δεν υπάρχει δυνατότητα από αυτή τη στιγμή από του γονεί να τα στείλουν χώρο μουσική. η παράδοσή μα δηλαδή κάποια στιγμή θα αρχίσει να μην έχει τα παιδιά να μην μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά που πρέπει να παρακολουθούν για να ενταχθούν αργότερα στην κοινωνία. Ε, δεν μιλάμε τώρα αργότερα και για φροντιστήρια, για ξένε γλώσσε. Στι 10 Σεπτεμβρίου, στα ΚΑΡΤ, ο Σύλλογο Τριτέκτων Ρεθύμνου διοργανώνει δωρεάν εκδήλωση για την έναρξη τη σχολική περίοδου. Μέχρι τώρα πηγαίναμε μία φορά κάθε απόγευμα στο Ρέθυμνο, στο εργατικό κέντρο. Ε, μετά από μία συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο Ρεθύμνου, τελευταία μα παραχώρησε κάποιο χώρο εντό του Δημαρχείου. Έτσι πιστεύουμε ότι μετά από συζητήσει που έχουμε για τι ημέρε και τι ώρε που θα μπορούμε να είμαστε εκεί, θα είμαστε περισσότερε ώρε και μέρε στο Ρέθιμνο για να μπορούμε να εξυπηρετούμε και τα υπόλοιπα μέλη του νομού μα από όλο το νομορεθίμιο και από του υπόλοιπου Δήμου δηλαδή.